και από τον γυναικείο μπασκετικό Πας Γιάννενα, που έχει πλέον νέα προπονήτρια. Εμείς θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Πας Γιάννενα, που βρίσκεται λίγες ώρες πριν το αυριανό παιχνίδι στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων Ζωσιμάδες. Βαγγέλης Γιφτόπουλος μαζί μας έτσι για να μας δώσει τα τελευταία νέα αναφορικά με την προετοιμασία της ομάδας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώτα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες γιορτάζω σήμερα. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, η γιορτή της Παναγίας. Βέβαια. Λοιπόν, με τον αγώνα που θα γίνει αύριο, 4 ώρες στο Στάδιο Ζωσιμάδες, μεταξύ του Πας Γιάννενα και του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, ανοίγει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β' Εθνικής. Είναι η πρώτη του δευτέρου γύρου. Τελείωσε ένας γύρος 9 αγωνιστικών, ξεκινά ο δεύτερος γύρος και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί και αυτός ο γύρος, θα πάμε στα play-off και στα play-out. Ο Πας Γιάννενα, παρά τις συλλήψεις που έχει, όπως θα δούμε παρακάτω, θα υποδειχθεί με αισιοδοξία τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, με στόχο την νίκη και μόνο αυτή. Ο κύριος Γκαλιάνο προετοίμασε κατάλληλα τους ποδοσφαιριστές. Το απόγευμα είχε μια προπόνηση στο στάδιο, όχι, Ζωσιμάδες είχε χθες, σήμερα έχει στο Πειακή. Διαθέσιμοι είναι 18 ποδοσφαιριστές, οπότε δεν δυσκολεύτηκε σήμερα να βγάλει αποστολή. 18 είχε στη διάθεσή του, 18 πήρε στην αποστολή για τον αγώνα. Εντάξει, τώρα ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου είναι τελευταία θέση με 3 βαθμούς. Είναι μια ομάδα νεοφώτιστη στην κατηγορία. Είναι από το χωριό Νέο Κεραμίδι του νομού Πιερίας. Όμως αυτό δεν έχει καμία αξία. Δεν έχει καμία Ποτέ σημασία. Δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο. Ακριβώς, και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι ποδοσφαιριστές και ο κύριος Γκαλιάνο, ότι στο ποδόσφαιρο καμιά φορά, ας πούμε, μπορεί να λες ότι ένα παιχνίδι θεωρητικά πάντα είναι εύκολο, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται δύσκολο. Ή το αντίστροφο, κάποιο παιχνίδι είναι δύσκολο και στην πράξη θεωρείται εύκολο. Γιατί καμιά φορά η διαμόρφωση ενός αποτελέσματος σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, από παραμέτρους, από ατυχία, από διαιτησία, από θέμα ημέρας, πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Είναι βέβαιο ότι ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, που θα παίξει για πρώτη φορά στα Γιάννενα στο Στάδιο Ζωσιμάδες στην ιστορία του, θα παίξει αμυντικά και αυτό είναι λογικό. Με διπλή ζώνη άμυνας θα προσπαθήσει με τον έναν ή άλλο τρόπο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το οποίο βέβαια και η ισοπαλία για αυτόν θα έχει πολύ μεγάλη αξία, ιστορική αξία που παίζει μια ομάδα όπως είναι ο Πας Γιάννενα, που πέρυσι ήταν Super League ο Πας Γιάννενα Α Εθνική και ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου ήταν στη Γάμα Εθνική. Και πριν από 3 χρόνια ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, όταν έπαιζε ο Πας Γιάννενα στην Ευρώπη, ήταν στην Α τοπική της ΕΠΣ Πιερίας. Να που το χάσμα γεφυρώθηκε όμως, Βαγγέλη, και ακριβώς, και βρίσκονται οι δύο ομάδες στο γήπεδο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη, ας πούμε, αξία για τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ειδικά στους παράγοντες που πήραν μια ομάδα από το τοπικό και την ανέβασαν στην Β' Εθνική, τη μετέτρεψαν σε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, γιατί αν δεν γίνεις ΠΑΕ, δεν μπορεί να παίξει μια ομάδα στη Β' Εθνική με το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των 350.000 ευρώ. Δεν είναι τόσο εύκολο να πας στην τράπεζα και να καταθέσεις 350.000 ευρώ για να κάνεις την ομάδα εταιρεία. Εντάξει, εκεί υπάρχει 2-3 άνθρωποι, ας πούμε, που βοηθούν πάρα πολύ και αυτό τους τιμά ιδιαίτερα. Τώρα, ο Εθνικός δεν απέδωσε μέχρι τώρα τα αναμενόμενα. Δεν έχω δει και πολλά παιχνίδια. Πάντως, στον αγώνα του πρώτου γύρου που είχε γίνει στην Κατερίνη στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν ήταν η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, νομίζω ότι ο Πας δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Μπορεί να έβαλε ένα γκολ στο 65 με χτύπημα πέναλτι του Τζίνο, αλλά προς το τέλος ο Εθνικός είχε 2-3 καλές ευκαιρίες και αν δεν ήταν σε πολύ μεγάλη μέρα ο τερματοφύλακας ο Αθανασίου, ο Πας Γιάννενα δεν θα γύριζε με θετικό, με νικηφόρο αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα σκληροτράχυλη. Άλλαξε και προπονητή, έφυγε ο κύριος Κυριαζής και τη θέση του πήρε ο Κατερινιώτης, ο κύριος Νίκος Θεοδοσιάδης. Τώρα, ο Πας Γιάννενα προέρχεται από 2 σημαντικές επιτυχίες. Κέρδισε 4-2 μέσα στην Καβάλα και έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Λάρισα. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα έλεγα, ας πούμε, πολύ μεγάλη επιτυχία την ισοπαλία στη Λάρισα, αλλά αν λάβουμε υπόψη την εξέλιξη του αγώνα αυτού, τη διαιτησία που απέβαλε 2 ποδοσφαιριστές στα τελευταία 12 λεπτά, 15, ο Πας Γιάννενα έπαιξε αρχικά με 10 και μετά με 9 ποδοσφαιριστές αφού αποβλήθηκαν Τζίνο και Λόλης. Αν αναλογιστούμε ότι η ΑΕΛ είναι 6 βαθμούς μπροστά
είναι πρωτοπόρο, είστε γηπεδούχο με 4-5 χιλιάδες φιλάθλους στο πλευρό τη. Νομίζω έτσι, όπως εξελίξει το παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα αυτό. Οπότε αύριο περιμένουμε τον Μπας Γιάννα να είναι σοβαρός πάνω απ' όλα και με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές πιστεύω ότι έχει τα φόντα και τις δυνατότητες να πάρει την νίκη, το τρίποντο και μετά να δει, έχει πάλι δύσκολο πρόγραμμα, ακολουθούν άλλα δύο εκτός έδρας παιχνίδια, αρχικά με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο και στη συνέχεια με την νίκη Βόλου στην Νέα Ιωνία του Βόλου. Λοιπόν, θα αποσιάσουν καταρχάς οι δύο τραυματίες, ο Τσίρης και ο Βουτσάς. Τα παιδιά αυτά είναι τραυματίες από τον καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι, οπότε εντάξει. Τελευταία τραυματίες ήταν ο Νικολιάς, που έχει ένα τράβηγμα στον προσαγωγό. Ο Ναούμης έχει ένα θέμα στο τετρακέφαλο και ο Λεό, ο οποίος έχει θλάσει πρώτο βαθμό. Άρα, 5 οι τραυματίες. Πάμε τώρα στους τιμωρημένους. Είναι ο Νικολιάς και ο Ναούμης, οι οποίοι αποβλήθηκαν. Είναι ο Λόρης και ο Τζίνο. Οι οποίοι αποβλήθηκαν στη Λάρισα, στον αγώνα με την ΑΕΛ. Ο Σομποτσίνσκι και ο Μπεγκάλα, που είχαν συμπληρώσει κίτρινες κάρτες και είχαν δηλωθεί από νωρίτερα να εκτίσουν την ποινή τους στον αγώνα με το Εθνικό Νέο Κεραμιδί, γιατί όταν μια ομάδα όταν ένας ποδοσφαιριστής συμπληρώνει τρεις κάρτες κίτρινες, η ομάδα έχει την ευχέρεια να επιλέξει αγώνα από την ερχόμενη τετράδα που θα εκτίσει την ποινή. Και είχαν αποφασίσει νωρίτερα τόσο ο Μπεγκάλα όσο και ο Σομποτσίσκι να μην παίξουν στον αγώνα με το Εθνικό Νέο Κεραμιδίο. Και επίσης αποσιάσει ο Θωμάς ο Βρακάς, ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι στρατευμένος. Άρα λοιπόν 18 οι ποδοσφαιριστές, 18 η αποστολή. Μια πιθανή δεκάδα πιστεύω να είναι ο Θανασίου, ο Σόρια, ο Πάνος, ο Μπακαδήμας, ο Δούμας, ο Ρίντερ, ο Κύρκος, ο Χάιριχ, ο Μάντζης, ο Αζίζ και ο Βασίλης του Αθανασίου. Πρέπει να πω ότι είναι δύο Βασίλης Αθανασίου με το ίδιο όνομα και το ίδιο επώνυμο. Τους λέμε ο μικρός και ο μεγάλος. Ο Πετσιρικάς είναι ο επιθετικός. Ο μεγαλύτερος, 24 χρονών. Δηλαδή ο άλλος είναι 19 και ο άλλος 24. Ο τερματοφύλακας είναι και αυτός Βασίλης. Ένας είναι το Κυριάκο και ο άλλος νομίζω είναι το Δημητρίο. Αν δεν με απατάει η μνήμη. Λοιπόν, τώρα η αποστολή συμπληρώνεται από τον Κίνη, Καλέμη, Μίνα, Λούπα, Λάμψια, Καφενιζή και Σέποβιτς. Πιστεύω ότι αυτή περίπου θα είναι η δεκάδα του Μπας Γιάννινα. Σίγουρα θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ για να πάρει την νίκη. Ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου είναι ήδη στα Γιάννινα. Έκανε και αυτό το μεσημέρι μια τελευταία προπόνηση στο Νέο Κεραμίδι. Θα αποσιάσουν ο Γιώργος Μακρυδάκης, ο οποίος είναι τραυματίας, και ο Θωμάς ο Γιαλαμίδης, ο οποίος έχει ίωση. Διαιτητής είναι ο κύριος Παντελεήμων Τζαμουντζαντώνης από το Σύνδεσμο Χίου. Πρώτη φορά αυτός ορίστηκε σε αγώνα του Μπας Γιάννινα. Βοηθή του Σπύρος Μπύρος από την Ευρυτανία, Δημήτριος Παναγιώτης Σακάς από τη Θεσσαλία. Τέταρτος ο κύριος Τικόζογλου από τη Μακεδονία και παρατηρητής ο κύριος Σύπκας από την Πέλα. Είδαμε τώρα σε αυτή την αγωνιστική, μετά το θόρυβο που έγινε για τον αγώνα, για τον διαιτητή της Λάρισας, τον κύριο. Απέφυγε η ΚΕΔ να βάλει από γύρω-γύρω από Μακεδονία, από Θεσσαλονίκη. Σέρες, Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλία, αυτούς τους απέφυγε. Πήγε στα νησιά, να μην μπορούν να το στάσει κανένας, ας πούμε. Τη Λάρισα την παίζει από τη Σάμο. Τον Μπας Γιάννα τον παίζει από τη Χίο. Έτσι καλά είναι, απόλυτη στάκα. Θα γίνεται rotation. Ακριβώς, rotation και στους διαιτητές. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να παίζουν μόνο από την Θεσσαλονίκη. Ή να παίζουν μόνο τις Σέρες, τη Λάρισα ή τον Μπας Γιάννινα. Όχι, θα παίξουν και από άλλες περιοχές. Και από την Ευρυτανία, και από την Πελοπόννησο, και από τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους. Γιατί, δεν κατάλαβα. Μόνο δηλαδή ο κύριος Κεφαλάς από τις Σέρες είναι καλός διαιτητής. Τον είδαμε τι ωραίο διαιτητής ήταν στον αγώνα με την Λάρισα. Λοιπόν, αύριο υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ. Βέβαια είναι 4 η ώρα, ανοιχτή η αγορά. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι κατάλληλη η ώρα για το ποδόσφαιρο. Έχουμε 5.30 ώρα, κλείνει το μεσημέρι η αγορά. 5.30 ξανανοίγουν τα καταστήματα. Δεν μπορεί να πάει όλο το πρώτο ημίχρονο, να δώσει 10 ευρώ ας πούμε, και μετά να φύγει να πάει στο μαγαζί. Θα πάει και λίγο αργότερα. Αν είναι έτσι, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, 10 ευρώ γενική είσοδος και 5 ευρώ είναι για τα παιδικά εισιτήρια. Το μάτς του πρώτου γύρου, επαναλαμβάνω, έχει γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου. Στο Δα Κατερίνης, κέρδισε ο Μπας Γιάννινα 1-0 με τον γκολ του Τζίνο 66. Και οι δύο ομάδες είχαν διαφορετικούς προπονητές τότε.
Το νέο κεραμίδι έχει τον Γιώργο Κυριαζή που έφυγε. Ο Παζιέν έχει τον Ρενέ Πόμπς που έφυγε κι αυτός. Οπότε θα έχουν και δύο διαφορετικά πρόσωπα εντός γηπέδου. Κοίταξε, ναι. Από τις 10 ομάδες που είναι στον Βόρειο Όμιλο, έχω τον ίδιο προπονητή μόνο ο Καμπανιακός, είναι ο Κώστας Γεωργιάδης και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Που είναι ο κύριος, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του, του ΠΑΟΚ Παπαβασιλείου. Λοιπόν, όλες οι 8 οι άλλες ομάδες άλλαξαν προπονητή. Και μάλιστα ο Ηρακλής χθες πήρε το Δερμιτζάκι, ο οποίος έχει φύγει από την ΑΕΛ πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Η Καβάλα άλλαξε. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν αλλάξει προπονητή. Και απόψε άλλαξε προπονητή και η ΑΕΚ Β. Μάλιστα. Έφυγε ο Κούστα και πήγε ο Καραχάλιος. Πριν από 4 ημέρες άλλαξε προπονητή ο Αστέρας Τρίπολης Β. Έφυγε ο Στάικος Βεργέτης και πήγε ο Γιώργος Σωσίμος, ο οποίος είναι Γιαννιώτης, είναι από το καταγωγή του, είναι από το Πέραμα. Mm-hmm. Και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τρίπολης Β. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Μπαζιάν. Επαναλαμβάνω ότι μην παρασυρθεί κανείς από το γεγονός ότι ξέρεις ότι είναι χωριό, είναι τελευταία θέση. Να, καμιά φορά εκεί που δεν υπολογίζεις, εκεί μπορεί να γίνει η ζημιά, η μεγάλη ζημιά. Και ο Πας Γιάννα δεν έχει άλλα περιθώρια τώρα πολλές βαθμών. Για να μπορέσει να καλύψει διαφορά των 6 βαθμών που έχει από την ΑΕΛ, θα πρέπει από εδώ και πέρα να μην χάσει τίποτα. Να πηγαίνει δηλαδή τρένο, να παίρνει νικηφόρα αποτελέσματα. Και επειδή μετά ακολουθούν άλλα 2 εκτός έδρας παιχνίδια, αν στραβώσει, χτυπάω ξύλο αύριο κάτι στον αγώνα με το νέο κεραμίδι, από εκεί και πέρα τι περιμένεις μετά να κάνεις στο Καφτατζόγλιο ή να πας στην αξιόμαχη πάντα Νίκη Βόλου, στη Νέα Ιωνία που είναι ένα παιχνίδι, ένα γήπεδο κλουβί, το Παντελής Μαγουλάς, ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό, που άλλος αν ας πούμε απλώς την ομπρέλα από την κερκίδα φτάνει τον επόπτη. Είναι κοντά ας πούμε οι γραμμές και τα λοιπά, του αγώνα, του αγωνιστικού χώρου με την, με την εξέδρα. Άρα λοιπόν αύριο οπωσδήποτε ο Πας Γιάννα θέλει την νίκη. Ξεκινά λοιπόν ο δεύτερος γύρος. Αν κάνουμε τώρα μία αποτίμηση της πορείας που έχει ο Πας Γιάννα στον πρώτο γύρο, είναι αλήθεια ότι βαραίνει πάρα πολύ τον Πας οι δύο ήττες που, έκανε με τον, που είχε με τον Πακεδονικό το 3-1 και με τον ΠΑΟΚ Β που έχασε με 4-0. Δεν έπρεπε τα παιχνίδια αυτά. Νομίζω ότι έπρεπε να έχει μια διαφορετική προσέγγιση, μια καλύτερη προσέγγιση και να μην, τουλάχιστον να έπαιρνε ισοπαλίες. Αν έπαιρνε 2 ισοπαλίες, θα έχει 2 βαθμούς. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή ο Παζιάν έπαιζε με ένα σύστημα που δεν απέδιδε καρπούς στην ομάδα του ΠΑΣ. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι όλοι ξεγελαστήκαμε από το 3-4-3 που έπαιζε ο κύριος Πόμς. Γιατί αρχικά στους αγώνες Κυπέλλου με τον Σπάρτακο Γρεκοχωρίου στην Ιγωμενίτσα και με την ΑΕΡ Μιονίδες στο Κρανίδι, εκεί ο Παζιάννα πήγε καλά. Έβαλε πολλά γκολ, η ομάδα έπαιζε και είπαμε ότι μήπως ας πούμε αυτό το σύστημα ταιριάζει, έβαζε πολλά γκολ, σκοράριζε πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, υπήρχε δηλαδή μια ποικιλία στο σκοράρισμα και είπαμε ότι εντάξει εδώ βρήκαμε το κατάλληλο σύστημα, αλλά δεν λάβαμε υπόψη όμως ότι αυτές οι ομάδες όταν έπαιξαν κύπελο με τον Πας Γιάννινα δεν είχαν καν ξεκινήσει προετοιμασία. Έφευγαν την παραλία για να αντιμετωπίσουν τον Πας. Ήταν δηλαδή παιχνίδια πολύ χαμηλής δυναμικότητας, ούτε καν οικογενειακό δίτερμα. Λοιπόν, και έτσι ο Πας Γιάννινα ξεκίνησε το πρωτάθλημα ορθρά. Τον πρώτη αγωνιστική παίρνει την νίκη 1-0 στο Κεραμίδι. Δεν έχει καλή εμφάνιση. Χάνει 2-3 καλές ευκαιρίες ο Εθνικός να ισοφαρίσει αλλά να κάνει την ανατροπή. Αλλά είπαμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που μετρά πρώτη αγωνιστική είναι, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Οπότε η νίκη που πήρε επικάλυψε τα πάντα. Δεύτερη αγωνιστική κερδίζει 2-1 τον Ηρακλή και στα ντέρμπι αυτό που, έχει σημα... αυτό που μετρά περισσότερο είναι το αποτέλεσμα και τίποτα περισσότερο. Οπότε 2 νίκες, 2 πρωταγωνιστικές. Όλα καλά, πανηγυρίζει ο κόσμος, ασχέτως αν τα 2 δοκάρια του Ηρακλή τα επικάλυψε το αποτέλεσμα. Τρίτη αγωνιστική λοιπόν είχαμε την πρώτη απώλεια βαθμών, έρχεται η Νίκη Βόλου, παίρνει ισοπαλία 0-0, έχει βέβαια ο Σέποβιτς ένα δοκάρι στο 94, αλλά το 0-0 ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών στην τρίτη αγωνιστική, πολύ νωρίς. Και εκεί έδειξε ο Παζιάννα ότι
έχει κάποιο πρόβλημα, ότι αυτό το σύστημα δεν του ταιριάζει. Και ενώ λοιπόν περιμένουμε ότι μετά από την τέταρτη αγωνιστική θα ρολάρει καλύτερα, θα βρει τον αγωνιστικό ρυθμό που όπως γίνεται με όλες τις ομάδες, δυστυχώς ο Παζιάννινα πήγαινε πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν στην αρχή. Πάμε λοιπόν στην τέταρτη αγωνιστική, στον αγώνα με τον Μακεδονικό. Παίζει ανοιχτά 3-4-3, αργές οι επιστροφές των αμυντικών, πολλά τα κενά πίσω στην άμυνα, γρήγορες οι μεταβάσεις, το κατάλαβε πολύ νωρίς ο Μακεδονικός ότι ο Παζιάννινα βγαίνει μπροστά, αλλά έχει αργούς αμυντικούς, γυρίζει πολύ γρήγορα πίσω, οπότε με τις μακρινές μπαλές οι γρήγοροι επιθετικοί του Μακεδονικού έβγαιναν στην πλάτη της άμυνας, έβαζαν τα γκολ. 3-0. Και μάλιστα το πρώτο γκολ μπήκε στο 10ο λεπτό. Άρα φαινόταν δηλαδή ότι το σύστημα αυτό που δεν απέδιδε. Αλλά ο κύριος Πόπος όμως, ενώ ήταν πολύ καλός προπονητής, ενώ τα πάει πολύ καλά τώρα στην Γκράτσερ και με τη Ραπίντ έφερε θετικό αποτέλεσμα που είναι πρωταθλήτρια Αυστρίας, τα πάει πάρα πολύ καλά. Προφανώς και εκεί παίζει 3-4-3, αλλά εκεί έχει άλλους ποδοσφαιριστές, δεν έχει τους ποδοσφαιριστές του Παζιάννινα. Έτσι. Ήταν όμως αγύριστο κεφάλι. Καλός προπονητής, καλές προπονήσεις, μάθαινε πολλά πράγματα στους παίχτες από το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά ήταν όμως αγύριστο κεφάλι. Έλεγε ότι θα το μάθετε και θα πείτε και ένα χορό. Θα μάθετε το 3-4-3, το παίζετε, μα στην 5 αγωνιστική, στην 10, στην 15 θα το μάθετε. Ναι, όμως εμείς έχουμε ένα στόχο. Αν χάσουμε το στόχο, να το κάνω τι το 3-4-3, δηλαδή, για να παίξω στα play out. Οπότε νομίζω ότι δικαίως έγινε η αλλαγή προπονητή. Μετά τον αγώνα με τον Μακεδονικό, κερδίζει ο Παζιάννινα πολύ δύσκολα 2-1 τον Καμπανιακό στα Γιάννινα. Προήθηκε πάλι ο Καμπανιακός 0-1 με το Φροσίνη στο 7ο λεπτό. Αν δεν ήταν σε μεγάλη μέρα στο μάτς αυτό ο Μάντζης, ο οποίος για μένα είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Παζιάννινα, ο κορυφαίος του πρώτου γύρου, να βάλει 2 προσωπικά γκολ και να κάνει την ανατροπή, και εκεί με τον Καμπανιακό ο Παζιάννινα θα έκανε βαθμούς. Μετά τον Καμπανιακό τελειώνει ο Πόμπς, έρχεται τον Γκαλεάνο. Πάμε μετά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, παραμονές του αγώνα προσελήφθη ο κύριος Γκαλεάνο, που ήρθε από την Παραγουάη και έφερε το γυμναστή και ένα βοηθό. Και εκεί πάλι δεν άλλαξε. Ο βοηθός, ο κύριος Τζιάρας, δεν μπόρεσε να αλλάξει πολλά πράγματα. 4-0. 3 από το Μακεδονικό, 4. Καμία άλλη ομάδα δεν δέχθηκε 7 γκολ από Μακεδονικό και από τον ΠΑΟΚ, μόνο ο Παζιάννινα. Γιατί έπαιζε με λάθος σύστημα. Όταν τώρα τελευταία, στη συνέχεια, κερδίζουμε έστω και δύσκολο το Διαγόρα 2-1 με τον γκολ του Σομποτσίσκη στο 91, και εδώ πάλι δεχτήκαμε πρώτη γκολ. Και μετά που ο Γκαλιάνο είχε το άνθρωπο μια εβδομάδα, 10 μέρες να ετοιμάσει την ομάδα, είδαμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Πάτησε μπάλα, το 3-4-3 το έκανε 4-2-3-1 ή 4-3-3, ανάλογα δηλαδή σε φάση επίθεση 4-3-3, σε φάση άμυνας 4-2-3-1, και πήρε το 4-2 και την νίκη 4-2 μέσα στην καβάλα. Πάλεψε και πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν οι αποβολές, μπορούσε να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει και μέσα στη Λάρισα την ΑΕΛ. Άρα είδαμε ένα πολύ καλύτερο Παζιάννινα. Λοιπόν, έτσι πήγαν τα πράγματα στον πρώτο γύρο, και νομίζω ότι αν έπαιζε όπως έπαιξε με την καβάλα, όπως έπαιξε με τη Λάρισα, σίγουρα θα έπαιρνε θετικά αποτελέσματα και στον αγώνα, και στους δύο αγώνες με το Μακεδονικό και με την Νίκη Βόλο. Λοιπόν, τώρα αύριο ανοίγει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής. Ο Πας Γιάννα 4 ώρα υποδέχεται το Εθνικό Νέο Κεραμπεδίου, απευθείας μετάδοση μόνο mbala.gr. Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου ώρα 3 καβάλα Λάρισα μετάδοση Sky. Κυριακή 24 Νοεμβρίου 12 η ώρα Ηρακλής ΠΑΟΚ Β' Sky. 14 ώρα Νίκη Βόλο Καμπανιακός. Και στις 15 το μεσημέρι, 3 ώρα δηλαδή, Μακεδονικός Διαγόρας. Έχουμε και δύο αγώνες στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον, των ομάδων νέων. Η ομάδα K19 του Παζιάννινα την Κυριακή ώρα 3 το μεσημέρι υποδέχεται το Διαγόρα Ρόδου. Αν θα έρθει ο Διαγόρας να αγωνιστεί. Διαιτητής ορίστηκε ο κύριος Καραγιάννης από την Άρτα. Και για το πρωτάθλημα νέων K17 ο ΠΑΣ
θα αποδεχθεί την Κυριακή 12 το μεσημέρι την Καλαμάτα στο γήπεδο ΣΕΠΣΥΠ, διαιτητής ο Χαράλαμπος Γεωργίου του Συνδέσμου Υπήρου. Σήμερα ήταν και αγώνες για τα ενωσιακά πρωταθλήματα. Η ομάδα K16 της ΕΨΥΠ κέρδισε 2-0 την ΕΠΣ Κέρκυρας στην Κέρκυρα και η ομάδα K14 κέρδισε και αυτή 2-1. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Βέβαια θα έχουμε αύριο μια επικοινωνία το βράδυ να δώσουμε τα στοιχεία του αγώνα τηλεφωνικά. Να πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Στην Άρτα θα πάμε, όπου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών μια θρηλυκή μορφή της τοπικής αναγέννησης αλλά και της κοινωνίας της Άρτας, ο Κώστας Αμβράζης. Είναι δε η μοναδική περίπτωση όπου ο Κώστας Αμβράζης διατέλεσε στην Άρτα πρόεδρος, ποδοσφαιριστής, προπονητής και γενικός αρχηγός. Είναι πραγματικά για το αρτινό ποδόσφαιρο και της Υπήρου κατ' επέκταση είναι μια έτσι θα έλεγα θρηλυκή μορφή και υπάρχουν ανακοινώσεις και από την διοίκηση της αναγέννησης και από την διοίκηση των βετεράνων ποδοσφαιριστών. Πρέπει να πω ότι ο Κώστας Αβράζης ξεκίνησε το ποδόσφαιρο το 1953 από τον Αετό Άρτας. Το 1960 έγιναν οι συγχωνεύσεις στην Άρτα όπου ο Ολυμπιακός, ο Αετός και Παναβρακικός ίδρυσαν την αναγέννηση. Συνέχισε για 5 χρόνια στην αναγέννηση αρχηγός της ομάδος. Το 1965 ο Κώστας Αβράζης μεταγράφηκε στη μεγάλη τότε Παναχαϊκή μαζί με τον τερματοφύλακα Γιώργο Κίκη και τον μεσοεπιθετικό Νίκο Πριόβολο. Και τον επόμενο καλοκαίρι 1966 στην Παναχαϊκή πήγε από την αναγέννηση Άρτας και ο Βασίλειος Ρέντζος. Τότε η Παναχαϊκή είχε πολύ μεγάλη ομάδα με Δαβορλή, Μιχαλόπουλο, Λιγάτο, Σίδερη, Σαραντόπουλο και άλλους. Στις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι ο κύριος είναι ο αείμνηστος Κώστας Αβράζης. Εδώ αυτή η φωτογραφία είναι το 2017 όταν τιμήθηκε από την αναγέννηση σε ένα φιλικό αγώνα που έδωσε οι βετεράνοι της Σάρτας με τους βετεράνους της ΑΕΚ. Μία άλλη φωτογραφία είναι που αυτή είναι σε ηλικία 20 ετών το 1958 με την ομάδα του ΑΕΤΟΥ. Και η άλλη φωτογραφία είναι εδώ είναι η ομάδα της Παναχαϊκής. Τη σεζόν 1966-1967 διακρίνονται όρθιοι από αριστερά Λεγάτος, Σαραντόπουλος, Κουνιώτης, Σίδερης, Νικολάου Αβράζης. Ο Αβράζης είναι πάνω δεξιά όρθιος. Και καθιστή είναι ο Μιχαλόπουλος από αριστερά, σε πολύ νεαρή ηλικία, Καρτερουλιώτης, Τεπελένης, ο Δαβουρλής, ο μεγάλος Κώστας Δαβουρλής και ο Καραμπίνας. Λοιπόν, ο αείμνηστος Κώστας Αβράζης διατέλεσε για 25 χρόνια δημοτικό σύμβολος στο Δήμο Αρταίων και η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή, ώρα 12, στην Ιερό Ναό της Αγίας Θεοδόρας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα θέματα ιστορικής φύσεως που αφορούν το παρελθόν. Σαν σήμερα, 21 Νοεμβρίου του 1965, είχαμε το μεγάλο τοπικό ντέρμπι, αθλητικός όμιλος Ιωαννίνων, Αβέροφ Ιωαννίνων για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Ήταν από τα τελευταία ντέρμπι, γιατί το 1966 μετά το καλοκαίρι έγινε η συγχώνευση και βγήκε η κατηγορία ο ΠΑΣ Γιάννηνα. Εδώ βλέπουμε ένα ρεπορτάζ από την αθλητική ΙΧΟ, 6.000 ΙΑΤΕ λέει. Ο αθλητικός όμιλος Ιωαννίνων είναι το 62, είχε γίνει η πρώτη συγχώνευση, ο Ατρόμητος και ο Ολυμπιακός Ιωαννίνων έκαναν τον ΑΟΗ. Ο αθλητικός όμιλος Ιωαννίνων αντιμετώπισε τον Αβέροφ 2-0. Να διαβάσω έτσι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την αθλητική ΙΧΟ. Το παιχνίδι δεν ικανοποίησε γενικώς από θεαματικής πλευράς. Ήταν δυνατό, ορμητικό, πεισματώδες, αλλά άτεχνο. Ο αγώνας ήταν αφύρωπος. Στο 35 ο Κόντος έκανε το 1-0 για τον ΑΟΗ και στο 57 ο Τσουρλίδας με θαυμάσιο σουτ βολέ έκανε το 2-0. Εδώ είναι η ομάδα του αθλητικού ομίλου Ιωαννίνων, ΑΟΗ. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά Κοσμάς Μανέγας, Βασίλη Τσούρης, Σπύρος Παπλιάκος, Γιώργος Χριστόπουλος,
Νικήτα Τσίλης, Κώστας Παπακοσμάς. Καθιστή είναι ο Ηλίας Βάσιος, Χρήστος Σιαπάτης, Ανδρέας Καραμανολάκης, Εξαρχόπουλος και ο Θωμάς Τσορλίδας. Αυτή τον ένα χρόνο μετά, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι. Να δούμε λίγο και τη φωτογραφία του Αβέροφαν έχουμε, που είναι έγχρωμη, Σωτήρη. Ναι, εδώ είναι ο Αβέροφ, σεζόν 1965-1966. Στην σειρά των ορθίων, όπως βλέπουμε από αριστερά, Δημήτριος Μπούλιας, Τσόλης, Μάντζιος, Νίκας, Αναστασίου, Σύρμας. Καθιστή, από αριστερά, Μπρίκος, Τζιότζιος, Φάνης Παπαδόπουλος, Παύλος Τζαμάκος, Ξανθόπουλος. Πρέπει να πω ότι ο Νίκας ήταν φαντάρος, έπαιζε στον ΑΟ Τρίκαλα. Έχει παίξει πολλά χρόνια στην Αλφαθενική με τον ΑΟ Τρίκαλα, μια έτσι πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Τον Τρικάλο. Τότε βέβαια οι ομάδες των Ιωαννίνων δεν μπορούσαν να κάνουν μεταγραφές. Mm-hmm. Απλώς υπηρετούσαν ποδοσφαιριστές ομάδων άλλων περιοχών και στη διάρκεια της θητείας τους έπαιζαν σε γεννιώτικες ομάδες, κυρίως όμως τον Αβέροφ, γιατί είχε περισσότερες γνωριμίες τότε με τον στρατηγό κτλ. Λοιπόν, και να κλείσουμε με έναν αγώνα που έχει δώσει ο Παζιάννη το 1976, 21 Νοεμβρίου. Πας Γιάννηνα Ολυμπιακός 0-1 και εδώ είναι η ομάδα του Ολυμπιακού όπως παρατάχθηκε στο στάδιο Ζωσιμάδες, είναι η εστία προς την πλευρά του Παλαδίου. Όρθια από αριστερά είναι ο Γκλέζος, ο Πουπάκης, ο Συνετόπουλος, ο Κυράστας, ο Αγγελής και ο Δαβορλής. Καθιστή από αριστερά Γαλάκος, Δελικάρης, Αηδηνίου, Καραβίτης και ο Κρητικόπουλος. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0. Αλλά ο Πας Γιάννη είχε πάρα πολλά, πολλά παράπονα από τον διαιτητή τον κύριο Κολυρόπουλο. Και βλέπουμε στα Γιάννη να τα έχουν όλοι με τον Κολυρόπουλο. Δεν τους άφησε να κάνουν ενστάσεις. Το θεωρούν υπεύθυνο για την ήττα. Πρέπει να πω ότι ο Πας Γιάννη έχασε πέναλτι που εκτέλεσε ο Σεταρίδης και η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Από τον Ολυμπιακό αγωνίστηκαν Πουπάκης, Αγγελής, Συνετόπουλος, Γκλέζος, Κυράστας, Καραβίτης, Δαβορλής, Αηδηνίου, Δελικάρης, Γαλάκος Κρητικόπουλος. Από τον Μπάς Γιάννηνα Λίσα, Κατζιαντονίου, Μπάγιας, Τσουρλίδας, Γραμμενιάτης, Μοντές, Βογιατζής, Γλασμάνης, Κοντογιωργάκης, Μίτσος, Σιεταρίδης και ο Μπρεντάνος. Δύο αλλαγές. Στο 57 ο Λιάκος πέρασε στη θέση του Βογιατζή και στο 77 ο Μάντος στη θέση του Μπάγια. Και εδώ είναι το ρεπορτάζ από την Αθλητική Ηχό. Η ψυχραιμία και η τύχη έσωσαν τον Ολυμπιακό. Τότε ο Μπάς Γιάννηνα βέβαια έχει πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 με τον Κολυρόπουλο. Έτσι ήταν τότε, οι μεγάλες ομάδες είχαν πάντα τα σφυρίγματα, τη διαιτησία. Όπως είναι και τώρα, τώρα μην κρυβόμαστε δηλαδή. Κάτι, αυτό τώρα πήγαινα να σχολιάσω, Βαγγέλη. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Τίποτα δεν άλλαξε, Γιώτα. Αυτά που λένε ότι ξέρεις κάτι, ανέλαβε ο Γκαγκάτσι στην ΕΠΟ και θα αλλάξουμε κτλ. Τίποτα δεν αλλάζει. Εγώ ξέρω, η εμπειρία με έχει διδάξει ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν γκρεμίζεται μία παράγκα, χτίζεται κάποια άλλη. Mm-hmm. Ανέκαθεν υπήρχε παράγκα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εγώ δεν πιστεύω στα πρόσωπα. Μπορεί τα πρόσωπα να αλλάζουν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που ελέγχει κατά κανόνα τη διαιτησία, αλλά η νοοτροπία είναι ριζωμένη και παραμένει ίδια. Πάντα οι μεγάλες ομάδες προσπαθούν να ελέγχουν την ΕΠΟ για να παίρνουν σφυρίγματα, να ελέγχουν τη διαιτησία. Κακά τα ψέματα. Και οι διαιτητές, ειδικά τώρα, όπως είναι ας πούμε αυτή, ο μεγάλος ανταγωνισμός, αυτές οι διαμάχες, αυτό το τοξικό κλίμα που υπάρχει, οι διαιτητές αντιλαμβάνονται ποιος έχει την εξουσία, ποιος έχει το πάνω χέρι στην ΕΠΟ και στη διαιτησία και από μόνοι τους δίνουν τα σφυρίγματα. Εγώ δεν λέω ότι πάει ο Χ παράγοντας για να πιάσει ένα διαιτητή, απλώς οι διαιτητές αντιλαμβάνονται ότι ποιος ελέγχει τη διαιτησία, ποιος έχει το πάνω χέρι. Και θα πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση. Υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι δεν έχουν γνωριμίες σε τοπικές κατηγορίες που είναι πραγματικά άριστοι. Ταλέντα θα έλεγα στον χώρο που στηρίζουν πάρα πολύ καλά. Και υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι με γνωριμίες, ας πούμε, των Προέδρων των Ενώσεων αξιολογήθηκαν, ανέβηκαν κατηγορίες και δεν αξίζουν. Βλέπουμε δηλαδή κάποια σφυρίγματα που είναι εντελώς απαράδεκτα. Κάποιοι διαιτητές. Ακόμα και στη Super League. Λάθη φοβερά. Βέβαια, εντάξει, παραλαμβάνω, δύσκολο το έργο τους, αλλά όμως και αυτοί κάποιες φορές το παρατραβάνε. Άρα λοιπόν η παράγκα είναι διαχρονική στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη διαιτησία και με οτιδήποτε άλλο. Να λέει ότι ο Κολυρόπλος πήγανε οι παράγοντες ο Πάης Γιάννης στο ημίχρονο να κάνουν αίσθηση και τους έδιωξε. Δεν θα κάνετε αίσθηση, λέει.
Βέβαια, αίσθηση τώρα κακή διαιτησία δεν έπιανε. Απλώς παράβολα θα πληρώνει. Τι αίσθηση κακή διαιτησία και τέτοια. Απλώς ήθελα και δική μας, ας πούμε, να δημιουργήσουν ένα θόρυβο και να κερδίσουν εντυπώσεις. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή αθλητική επικαιρότητα. Ωραία. Οπότε τα λέμε αύριο τηλεφωνικά, έτσι να μας δώσεις την εικόνα από το αυριανό παιχνίδι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Μπας Γιάννενα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω.